Αγαπητές φίλες, φίλοι, γεια σας και πάλι μετά από 11 μέρες. Ζητούμε συγγνώμη γιατί είχαμε μια σχολική υποχρέωση που, όπως είχαμε γράψει, θα έχετε δει που παρακολουθείτε. Πήγαμε μια εξαήμερη επιμορφωτική εκδήλωση στη Ρώμη με τη σχολή και δεν μπορέσαμε να είμαστε. Την Παρασκευή είχαμε κάνει όμως μια εκπομπή την προηγούμενη Δευτέρα για να καλύψουμε αυτή τη Τετάρτη. Αυτό θα ξανασυμβεί πάλι και στις 2 Μαΐου, αφού στις 4 Μαΐου θα είμαι πάλι για μια τέτοια, για ένα event που θα παραστώ εγώ σε μια έκθεση. Θα είμαι στην Πολώνια, οπότε δεν θα γίνει πάλι τη μεθεπόμενη Παρασκευή, αλλά θα γίνει στις 2 του μήνα την Τετάρτη. Οπότε, καλά, εμείς θα τα γράφουμε εδώ πέρα, εσείς ενημερώνεστε, πιστεύω. Λοιπόν, τώρα, λίγες υπενθυμίσεις. Θα παρακαλούσα έτσι να μπορέσουμε να συντονιστούμε το όχι αύριο Σάββατο, το επόμενο, το μεθεπόμενο Σάββατο. Όσοι μπορείτε, θα ήθελα να κατορθώσετε να είστε κοντά στη δεύτερη συγκέντρωση που έχουμε έτσι με τους φίλους, που ήρθανε ιδίως την πρώτη φορά και αν μπορούν να μας ξανάρθουν και κάποια νέα άτομα που έχουν δηλώσει ότι θα ήθελαν να παραστούν. Ήδη έχει γραφεί ένας κορμός για το τι διαδικασίες προβλέπονται να γίνουν και νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι εμείς πιστεύω όλοι μαζί, άτομα που αγαπάμε την τέχνη, που θέλουμε κάτι παραπάνω, που προσπαθούμε τέλος πάντων, θα μπορέσουμε ίσως να διορθώσουμε με την παρέμβασή μας κάποια πράγματα τα οποία χωλαίνουν στον τόπο μας. Οπότε θα παρακαλούσα θερμά όσους νιώθουν ότι θέλουν και αγαπούν, θέλουν και μπορούν και αγαπούν το αντικείμενο, η παρουσία τους θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να μπορεί να γίνει κάτι. Ένα άτομο, οι δύο, οι πέντε δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Όταν υπάρχει πιο μαζική κίνηση και φωνή προς τα έξω, δηλαδή εκεί που πρέπει, τότε μπορούμε να προσδοκούμε κάτι περισσότερο. Οπότε, για το μεθεπόμενο Σάββατο, στις 6.30 ώρα, με μια διαδικασία 2,5 ώρων περίπου, θα μπορέσουμε ίσως να προχωρήσουμε στα βήματα που θέλουμε. Την επόμενη Παρασκευή, τώρα σας κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί πολλοί μου λένε, επειδή παρακολουθούμε τα πρώτα 5 λεπτά και μετά δεν έχουμε χρόνο, πες ό,τι έχεις να πεις από τις προσεχείς εκδηλώσεις για να ενημερωνόμαστε. Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή το θέμα μας θα είναι καλλιτέχνης και στόχος. Χρειάζεται να υπάρχει στόχος, όραμα ή βλέποντας και κάνοντας. Ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό και θα το αναλύσουμε. Αν είναι, γιατί είναι και αν χρειάζεται να είναι βέβαια και για ποιο λόγο αν χρειάζεται πρέπει να είναι. Λοιπόν, θα τα πούμε στην επόμενη φορά. Λοιπόν, για το δικό μας θέμα. Σήμερα διαλέξαμε ένα θέμα το οποίο αφορμές μας έχουν δώσει πάρα πολλά γεγονότα. Όχι να γκρινιάξουμε πάλι, ούτε να τα βάλουμε με συγκεκριμένη ομάδα που πολλοί φοβούνται, λέει όλοι, εμάς έχετε στο μάτι και λέτε, γιατί να έχουμε κάποιο στο μάτι. Δεν έχουμε κανένα στο μάτι. Ούτε καταφερόμαστε εναντίον. Καταφερόμαστε εναντίον ατόμων οι οποίοι νιώθουμε ότι βλάπτουν τον χώρο το δικαστικό και προφυλάσσουμε άλλους με κάποιες απόψεις να μην παρασέρνονται και να αγνοούν κάποιες φωνές ή να δίνουν βαρύτητα σε κάποιες άλλες. Λοιπόν, γιατί δήθεν
Ερώτημα που δέχτηκα σε πολλά mail. Όταν λέτε δήθεν εννοείται ποιον, εμένα, εγώ επειδή είμαι ερασιτέχνης, εγώ επειδή δεν είμαι επαγγελματίας, εγώ επειδή δεν... Όχι, αγαπητέ μου άνθρωπο. Δεν εννοούμε ίσα ίσα να το διευκρινίσουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξασκούμενος, δηλαδή προσπαθεί ο άνθρωπος να βελτιώσει τη θέση του και να προσπαθήσει να διαβάσει, να ενημερωθεί, να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο. Δεν είναι ποτέ δήθεν. Γιατί προσπαθεί. Θα έλεγα είναι ένας Van Gogh, αυτός ο άνθρωπος. Η λέξη δήθεν, αν τη δείτε, σημαίνει όπως γίνεται αντιληπτό. Έναν άνθρωπο που προσποιείται ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Ο ερασιτέχνης σου λέει εγώ θέλω να διακριθώ. Μπορεί να είναι δήθεν. Μπορεί να είναι δήθεν αν ξέρει ότι είναι του 2, φωνάζει ότι είναι του 9. Δηλαδή δεν έχει να πει κανείς κάτι. Δηλαδή εάν μου στέλνεις μεγάλο καλάθι, με υποχρεώνεις να περιμένω πολλά όταν μου λες εγώ καλλιτέχνης. Αν μου πεις ότι είμαι ασκούμενος, εξασκούμενος, ότι εκολαπτώμενος, τέλος πάντων προσπαθώ να μάθω, κρατώ μικρό καλάθι και ό,τι και να κάνεις θα σε πενέσω κιόλας. Γιατί φροντίζεις να καλυτερεύσεις, φροντίζεις να εξελιχθείς, να μάθεις, ζητάς βοήθεια. Με αυτό δεν σου λέω «έχε με ανάγκη». Ζήτα βοήθεια από όπου θέλεις, από το βιβλίο σου, από όπου θέλεις τέλος πάντων, όπου θέλεις να αντλήσεις γνώση. Δεν εννοούμε από εμάς να μην νομιστεί ότι σπρώχνουμε κάτι προς τα εδώ. Αλλά για να γίνει αντιληπτό, νομίζω ότι δεν θα ήθελε κανείς ένα δίθεν γιατρό, ένα δίθεν μηχανικό και γι' αυτό δεν θέλουμε και ένα δίθεν καλλιτέχνη. Ήθελες να έχεις ένα δίθεν φίλο, ένα δίθεν αγαπημένο, μια δίθεν αγαπημένη, ήθελε κανείς να έχει ένα δίθεν. Νομίζω γίνεται αντιληπτό τι λέει ο όρος δίθεν. Κάποιος που υποδίεται κάτι το οποίο δεν είναι. Γιατί να θέλω ένα τέτοιο άτομο. Γιατί μου υποδίεται ένα ρόλο που δεν είναι και μου τον πλασάρει κάθε στιγμή. Εμένα δεν με κολακεύει κάτι τέτοιο. Εμένα προσωπικά. Πολλούς τους αρέσει αυτό το πράγμα. Να γυρνάνε με δίθεν εφοπλιστές, με δίθεν τραγουδιστές, με δίθεν καλλιτέχνες, με δίθεν, με δίθεν, με δίθεν. Εχθές είδα εκείνο το μεγάλο όνομα, μωρέ, που βγαίνει στην τηλεόραση, τον δίθεν. Άλλοι τρέχουν και παρακαλάνε να βγουν κανένα πεντάλεπτο στην τηλεόραση, να τους δείξει ο φακός, όπως και να είναι, έτσι. Ψώνια. Ναι, βαριά η λέξη. Δεν είναι ανάγκη να μιλάς αν δεν έχεις να πεις κάτι. Είναι ανάγκη. Αυτό οι αρχαίοι το είχαν εντοπίσει, το λακωνίζουν στη φιλοσοφία. Δεν χρειάζεται να λες. Ή να, τώρα το πω στον καλλιτεχνικό χώρο θα έλεγα δεν είναι ανάγκη να κάνεις έκθεση εάν δεν έχεις να πεις κάτι. Θα κάνεις έκθεση εάν νιώθεις ότι έχεις ένα θέμα μέσα και θες να το αναλύσεις, να το αναπτύξεις, να το παρουσιάσεις. Πέρασε ένας χρόνος που δεν έχω κάνει έκθεση, κάτσε να κάνω μια έκθεση. Αυτό είναι άλλη μια μορφή δήθεν. Δήθεν, τι δήθεν, δήθεν έμπνευσης, δήθεν επίδειξης, δήθεν ότι είσαι ένας εμπνευσμένος άνθρωπος που ανά 2 μήνες μπορεί να βγάζει μια έκθεση. Λοιπόν, όταν δεν βγαίνει αυτό το πράγμα, όταν δεν μπορείς να το διαχειριστείς και όταν αναγκάζεις να προσποιηθείς ότι είσαι κάτι που δεν είσαι, είσαι για μας δήθεν. Καλά τώρα και τι σε έπιασε να τα βάζεις με τους δήθεν. Σε ενοχλήσαμε, κάποιος θα μπορούσε να μου πει έτσι με μια ψυχολογική διάθεση. Και ποια είναι με, και όταν υπάρχει ένας δήθεν, ποια μεγάλη σου ανάγκη στέρισε ο δήθεν εσένα. Ναι, θα ψάξω να βρω πιθανώς και να πω, δεν παραλέει ο καθένας ό,τι να είναι. Εγώ πραγματικά χάνω κάτι από τους άλλους. Ίσα ίσα με κάτι τέτοια ψώνια μπορεί να μεγαλώνουμε και πιο πολύ η εικόνα μας δίπλα σε τέτοιους.
αλλά μάλλον καλό μας κάνει. Θα λεγάσουν να υπάρχουν και τα ψώνια. Εξάλλου το λένε και οι παρουσιαστές, ότι τα νούμερα φέρνουν νούμερα στην τηλεόραση. Λοιπόν, όλοι θέλουν κάποια νούμερα για να τους παρουσιάζουν και τα νούμερα, δυστυχώς, δείχνουν το καταλαβαίνουν, τρελαίνονται. Δηλαδή, είχα και μια πρόσφατη συζήτηση αυτές τις μέρες με κάποιους φίλους, έτσι, οι οποίοι με ενημέρωσαν ότι μπαίνουν στην τηλεόραση και βλέπουν γνωστούς επικοινωνιολόγους ή δε καλλιτέχνες, οι οποίοι δίνουν συμβουλές και... Δηλαδή, ακούστε περίπτωση, γράφει ο καλλιτέχνης, ο εικαστικός καλλιτέχνης. Αμάν κουράστηκα να με διαχειρίζονται τα κανάλια, με τραβάνε για να κερδίζουν από την έγκλη μου και εγώ κουράστηκα με αυτό το πράγμα πια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να με εκμεταλλεύονται. Δηλαδή, τι εγώ θα πάω να αναστήσω τα κανάλια τώρα. Δηλαδή να πουλάω ό,τι θέλω. Λοιπόν, γι' αυτό συστήνω αυτά στους καλλιτέχνες να βάζετε ψηλές τιμές, 5.000 καθένας. Αυτές είναι οι τιμές που πρέπει να βάζετε, να εκτιμάτε το έργο σας και απαντάνε κάποιοι από κάτω, υπογράφοντες. Τελωνιακός τέος και νυν καλλιτέχνες. Υπάλληλος Ολυμπιακής και νυν καλλιτέχνες. Συμφωνούμε απόλυτα, οι τιμές πρέπει να είναι ψηλές κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι, τι άλλο είναι από δήθεν, όλοι τους. Και ο κύριος ο οποίος δίνει συμβουλές, βάζετε ψηλές τιμές, σε ποιους απευθύνεται, στον Ποκόρο. Ο Ποκόρος ξέρει τι τιμές θα βάλει στα έργα του. Με συγχωρέσει ο συνάδελφος. Σε ποιον το λέει. Αυτοί που είναι καλλιτέχνες, ξέρουν τι θα κάνουν με το έργο τους. Το λέει στους ερασιτέχνες, βάλτε 5.000 και άνω και από κάτω του ποντάνε, έχεις δίκιο μεγάλε. Μπράβο, σε παρακολουθούμε και σε θαυμάζουμε. Το ψώνιο απευθύνεται στα ψώνια. Λέω αυτό με όσο μου κοστίζει όταν το λέω και όση αντιπάθεια μπορώ να λάβω. Αυτό. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να βγάλω καλύτερη συζήτηση, άλλη καλύτερη άποψη ή καλύτερη πρόταση. Για μένα είναι ψώνια όλοι αυτοί και καλά θα κάνουν να κάνουν ένα δικό τους κλαμπ όπου να συνεδριάζουν, να μην τους βλέπουμε κιόλας, γιατί και η επαφή διοφθαλμού εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ. Ναι, αλλά σε ρωτήσαμε γιατί σε ενοχλεί, εσύ τι χάνεις από αυτό το πράγμα. Χάνει η τέχνη. Χάνει κάτι ή ζηλεύεις. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να σε απαντήσω. Βεβαίως, ούτε η υγεία μου βλάπτεται, ούτε η τίτλη μου, ούτε η παρουσία μου, ούτε η ικανότητά μου. Τίποτα δεν χάνω. Πιθανώς και να κερδίζω κιόλας όταν υπάρχουν 50 ψώνια δίπλα μου, μάλλον μπορεί να κερδίζω. Λέω, με όση δυνατότητα σεμνότητος μπορεί να έχω σε αυτό το πράγμα. Δεν είμαι πολύ σεμνός άνθρωπος. Δηλαδή και δεν μ' αρέσει ούτε να παίζω σεμνότητα. Δηλαδή σεμνότητα ή έχεις εκεί που πρέπει ή δεν έχεις. Δηλαδή σεμνοτυφία και σεμνότητα. Καλοσύνη και δίχως, και δίθεν καλοσύνη. Όλα αυτά εγώ τα έχω λυμένα. Εμένα οι θέσεις είναι πολύ καθαρές, οι πρώτες είναι για τους ικανούς και τους άξιους, οι δεύτερες, οι τρίτες είναι για τους υπόλοιπους. Όπως έλεγα σε μια ζήτηση σήμερα πρωί, εγώ δεν θα χάριζα ποτέ αν μου ανήκει η πρώτη θέση να τη δώσω σε άλλον. Αν είναι ικανός, ας έρθει να την πάρει. Έντοιμα όμως, με όχι πατάω επιπτωμάτων, είμαι σκληρός σε αυτό το πράγμα, δηλαδή... υποστηρίζω αυτά που υποστηρίζω, αλλά πίσω κρύβεται μια τεράστια, πιστεύω, υποδομή, εργασία, γνώση κτλ. Πώς θα μπορούσα να δεχθώ, ας πούμε, τον κάθε έναν που εγώ δηλαδή αυγό αύριο και θα πω είμαι γιατρός, γιατί διάβασα δύο ιατρικά σχόλια, έμαθα να παίρνω την πίεση και να βλέπω η Παλμίνη 72,
Αυτό με κάνει αυτονόητο γιατρό για να πω εμείς οι γιατροί. Λοιπόν, έτσι, έτσι με πιάνει μια όχι εύθυμη κατάσταση όταν βλέπω τον καθένα να αποκαλεί το καλλιτέχνη. Όχι ότι εμένα μου στέλνει κάτι. Τίποτα. Εκείνος γίνεται, γελιοποιείται πιστεύω. Εμένα δεν μου στέλνει τίποτα. Γιατί το καυτηριάζω τότε. Εφόσον δεν μου στέλνει τίποτα, τι κάνω στα πλαίσια ηθικολογίας, του σωστού λόγου. Όχι. Δεν είναι εκεί το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι έχουν κάνει ό,τι κακό έχει σήμερα η τέχνη. Δηλαδή, όταν έχουν για να είναι έτσι η λαροτραγωδία οι ίδιοι και να τους προσκαλούν σε κάποια μέσα, σε παράθυρα, σε καμιά φορά να πλουτίσουν η κυρία Πάνια, κάποια εκπομπή που μαζεύει όλα τα νούμερα και τα λοιπά. Ας με συγχωρέσει η κυρία Πάνια, αλλά αν θέλεις μην το κάνει. Αλλά άμα μαζεύει καρτέλιδες έτσι για να πλουτίζει εκπομπές, καμιά φορά είπαμε και άλλοι που μαζεύουν ψώνια, καλλιτέχνες. Και αρχίσουν, πέστε μας για την ιστορία μας, τι είναι αυτό, είναι ωραίο, νιώθει ευτυχισμένος και αυτοί λαλούν εκεί πέρα και νομίζουν ότι τους θαυμάζουν από κάτω. Τους θαυμάζουν, γελάνε από κάτω. Αυτοί μετά βγαίνουν και δίνουν συμβουλές. Αλλά ποιο είναι το χειρότερο? Νιώθοντας ότι έχουν μια δύναμη, δήθεν νιώθοντας ότι έχουν δύναμη, αρχίζουν τις συμβουλές, αλλά επειδή είναι και λίγο πονηρούλιδες, δένουν και το γαϊδαρό τους που λέμε. Τι πάει να πει αυτό? Εγώ ξέρω ότι λόγω χάρη πρέπει να κάνω αυτές τις ενέργειες για να κερδίσω αυτά τα πράγματα. Αλλά επειδή το έχω διακηρύξει ότι θα κάνω αυτές τις ενέργειες και θέλω να αποκτήσω αυτά τα πράγματα, πρέπει να βρω και μια πρόταση στην περίπτωση που δεν τα αποκτήσω. Και αρχίζω να σας λέω, λοιπόν, διεκδικώ 3 μεγάλα βραβεία, αλλά δεν το πολύ πιστεύω ότι θα τα πάρω κιόλας, γιατί είναι το ένα κολοσύστημα το οποίο ξέρετε τώρα. Προωθεί τους δικούς του, δεν βλέπει τις αξίες, σε τρώει το σύστημα. Τελικά, όπως τα λέμε, οι καλλιτέχνες είμαστε γεννημένοι να πεθαίνουμε στην ψάθα. Αρχίζω τις προκαταβολικές δικαιολογίες για την περίπτωση που δεν. Έτσι, έχω φτιάξει ένα κοινό που με ακούει, δηλαδή κάποιος σαν και εμένα βεβαίως, οι οποίοι το σαν παπαγαλάκια πάνε και το μεταδίδουν. Οι καλλιτέχνες, όπως είπε ο μεγάλος προχθές, έτσι, στο Facebook του κτλ. Είναι το σύστημα έτσι. Και προσέξτε, δεν θα σας πω ότι δεν υπάρχει σύστημα. Υπάρχει και παραυπάρχει και στη χώρα μας, είναι τεράστιο. Τα έχουμε πει και από εδώ πέρα, το έχω κατηγορήσει και εγώ το σύστημα. Αλλά δεν θα βγω προκαταβολικά να πω θα με φάει το σύστημα. Αν με φάει, έχω γλώσσα να το πω. Εν πρώτης είμαι κατά των συστημάτων. Και θα τα πολεμώ όσο έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Δεύτερο, δεν θα βγω προκαταβολικά να πω στην απόπειρά μου, ξέρω εγώ, να αποκτήσω αυτούς τους τίτλους και τους επένους, διακρίσεις, που είμαι πολύ κοντά, δηλαδή γιατί το έχω ο άνθρωπος, προσέξτε τα λέω εγώ, λέω υποθετική κατάσταση για κάποιον άλλον, το έχω, ρε παιδί μου, είμαι μέσα στα βραβεία, είμαι μέσα στις διακρίσεις, αλλά θα με φάει το σύστημα. Κουράγιο, Αντρέα μου, μπορώ να το πω, είναι Κώστα μου, Μίτσο μου. Κουράγιο, εντάξει, τι να κάνουμε, οι δυνατοί και οι άξιοι δεν δικαιώνονται σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει σύστημα που τους πολεμάει. Σας λέω, ναι, υπάρχει σύστημα. Τα έχουμε μιλήσει, φροντιστήρια, σας έχω πει πράγματα αυτά, κλίκες, μήκες, μπλεγμένοι μέσα, όλοι. Όλοι μέσα, σε όλο αυτό το σύστημα. Δεν υπερασπίζομαι το χώρο μου, ούτε τους διδάσκοντες, ούτε τις σχολές. Και τη δική μου βάλτε μέσα, δεν κάνω ό,τι μπορώ να ξεφεύγω από όλα, αλλά δεν θέλω να πω. Λέω, γενικά η παιδεία πάσχει ανεπανόρθωτα. Και αυτός είναι ο λόγος της πρόσκλησης που λέω το μεθεπόμενο Σάββατο. Ελάτε κοντά να βοηθήσουμε όλοι μαζί, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε, οπωσδήποτε. Δεν είμαι άνθρωπος εγώ που στέκομαι σε ευχολόγια και
Τελικά καταλήξαμε ότι όλα δεν είναι καλά στην Ελλάδα. Και τι έγινε που καταλήξαμε και τα είπαμε? Όχι. Δράση θέλουμε, διατάφτα, ενέργειες και τα λοιπά. Όσοι έχετε διαθέσιμη τέτοιο περίσσευμα ενέργειας και πρότασης και θέλησης και δύναμης για κάποια μάχη, εδώ μαζί μας. Θα δείτε τι μπορεί να γίνει. Να μπουν λίγο τα πράγματα στις θέσεις τους. Θα ξαναπούμε, να πούμε μια καλησπέρα, γιατί είναι και οι φίλοι μας οι οποίοι θα δυσαρεστηθούν. Πρώτα, η Ρόζα και η Δήμητρα, καλησπέρα. Η Δέσποινα, καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα, λέει, και η ίδια στην υπέροχη ομάδα. Ευχαριστούμε και έτσι πιστεύουμε ότι είναι. Γι' αυτό σε περιμένουμε και τη μεθεπόμενη, το μεθεπόμενο Σάββατο. Η Στέλλα Imagination. Καλησπέρα και η Στέλλα. Καλησπέρα στην Άνιμα Σάκρα, την οποία κάνουμε μαύρα μάτια να τη δούμε. Καλησπέρα στο Θεόδωρο Αναστασόπουλο, ο οποίος είναι στην παρέα μας επίσης και μας λέει και εκείνος καλησπέρα. Επίσης και η Stella Imagination μας λέει καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Η Άνιμα Σάκρα μας δικαιολογείται, λέει καλησπέρα από Ρόδο. Εντάξει, είναι στη Ρόδο. Εντάξει, τι να κάνουμε, έλεγαμε ότι είστε κοντά. Λοιπόν, η Αγγελική Φωτεινάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε σένα, Αγγελική. Η Χριστίνα Βαρότσι. Πολύ ωραία που μιλάτε. Κοίτα, θα δείτε. Όταν τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, τουλάχιστον κατά την άποψή μας, έχει μια ροή ο λόγος, γιατί ωραία θα τα λέμε οπωσδήποτε. Δεν τα λες ωραία όταν λες ψεύτικα λόγια. Ακόμα και άδικο να είχα, όταν τα λέω όπως τα νιώθω, μάλλον ωραία θα ήταν. Πάντως ευχαριστούμε. Η Αφροδίτη Μπουρτζόγλου είναι κοντά μας και την καλησπερίζουμε επίσης. Ο Δημήτρης Τσιαμπάζης, σπουδαστής της σχολής μας, στο πρόγραμμα Fine Art, είναι κοντά μας. Μόλις χωρίσαμε προηγουμένως από το μάθημα. Καλησπέρα, Δημήτρη μου, και πάλι. Η Σούλα Λογοθέτη έχει αρχίσει να παρακολουθεί, είναι και αυτή κοντά μας. Καλησπέρα και σε ένα, Σούλα. Ο Νικόλαος Μαλάκης είναι και αυτός κοντά μας και μας παρακολουθεί. Η Σούλα Λογοθέτη. Τώρα αυτό με κάνει, δεν μπορώ να το διαβάσω. Καλησπέριζω τον μεγάλο δάσκαλο που ακόμα δεν κατάφερα να γνωρίσω. Οι μεγάλοι δάσκαλοι τελευταίοι έχουν πεθάνει προ πολλών αιώνων. Είμαι ένας άνθρωπος απλός που προσπαθώ με ό,τι γνώση έχω να συγκεντρώσω δίπλα μου δυνατές φωνές για να φτάσουμε το αποτέλεσμα εκεί που πρέπει να είναι. Αγαπούμε πάρα πολύ τις τέχνες. Από την παιδική μου ηλικία, από το άνοιγμα των ματιών μου, από ό,τι γνωρίζω, ασχολούμαι με το ίδιο αντικείμενο. Λοιπόν, πραγματικά δεν αξίζουν τα μεγάλα λόγια, αλλά τουλάχιστον είμαι από τους ορκισμένους του χώρου. Δηλαδή, και το λέω με περηφάνεια. Αυτό δεν το λέω, ξέρετε, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν είμαι της δεύτερης θέσης, της τρίτης, της τέταρτης, καλά είμαστε και έτσι. Είμαι άτομο που κυνηγάω την πρώτη θέση, σε όλη μου η ζωή. Εγώ είμαι υπέρ της δύναμης, δηλαδή αν θες να κάνεις κάτι, να είσαι ο καλύτερος στο ή δυνατό, να μπορείς να είσαι εδώ, έτσι. Χρειάζονται πολλαπλές ιδιότητες. Εγώ θα το προσπαθώ να είμαι όσο καλύτερος μπορώ για αυτό που κάνω. Δεν τον τρέπουμε, όπως βλέπετε, άλλοι θα με πούνε εγωιστοί, άλλοι θα με πούνε μεγαλομανοί, αλλά εγώ η ιστορία των τεχνών μου έχει δείξει ότι μόνο οι μεγάλες προσπάθειες επενέθησαν. Μόνο αυτές καταξιώθηκαν, μόνο αυτές μπορούσαν να κάνουν κάτι. Όπως λέει μέσα και η φιλοσοφία, δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Να γνωρίσεις επιδερμικά την τέχνη και να νιώσεις μια χαμηλή απόλαυση, μια ψυχαγωγία κτλ. Και υπάρχει και μια άλλη που μπορεί να νιώσεις βαθιά ικανοποίηση, γιατί εκφράζεσαι μέσα από αυτήν και δημιουργείς. Σίγουρότατα προτιμώ την πρώτη αυτή, τη δεύτερη αυτή θέση,
που είναι έκφραση δημιουργία. Να το κάνω, να παίρνω το πινέλο Κυριακή μου και να λέω κάτσε να... Α, αντί να πάω στο καφενείο να κάτσε να τραβήξω καμιά πινελιά. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι δεξιοτέχνης, όπως και οι σπουδαστές, το ίδιο πράγμα λέμε. Ότι οι σπουδαστές πρέπει να δημιουργούν. Δεν είναι για να αποτυπώνουν καλά ένα μήλο, ένα πορτοκαλί, ένα καρπούζι και να λένε τι ωραία που το έφτιαξα. Δημοσιογράφος είναι ο καλλιτέχνης, δημοσιογράφος με εικόνα. Δημοσιογραφή, αλλά δημοσιογραφή της απόψης, της ιδέας του. Εδώ είναι το θέμα που θα έχουμε την επόμενη φορά. Πόσο αναγκαία είναι η ύπαρξη οράματος σε έναν καλλιτέχνη. Καθόλου, λίγο, πολύ, πάρα πολύ αναγκαία ή όχι. Αυτό θα το αναπτύξουμε για να φανεί για ποιο λόγο όραμα και καλλιτέχνης είναι μία λέξη. Δεν μπορεί να είναι μια άλλη λέξη που προαιρετικά, αν θέλει, την παίρνει, αν θέλεις να είσαι καλλιτέχνης. Γι' αυτό εκνευρίζουν πάρα πολύ με τους δίθεν καλλιτέχνες. Οι οποίοι, φίλοι, φίλε μου, πρέπει λίγο, θα το έλεγα έτσι απλά, να ντρέπεσαι αν... Δηλαδή είναι δυνατόν να λες είμαι πρίτανης, είμαι δόκτωρ, είμαι... Δηλαδή να παίρνεις ένα... και εγώ είμαι, ξέρω εγώ τι, αστροναύτης. Δεν μπορώ να παίρνω, δηλαδή, αν πήγα σε ένα Λούνα Πάρκ και κάθισα μέσα σε μια προσωμείωση αστροναυτική, να λέω είμαι αστροναύτης, γιατί... Προσοχή αυτό το πράγμα. Προσέξτε, και το κακό είναι ότι δεν γελιοποιούμε εγώ όταν το λέτε εσείς, αλλά εσείς. Τώρα θα μου πεις γιατί με έπιασε ο πόνος για εσάς. Όχι, δεν με έπιασε ο πόνος για εσάς, όπως σας είπα. Με έπιασε ο πόνος γιατί διαδίδεται ότι η τέχνη δεν δικαιώνεται σε αυτή τη ζωή και οι καλλιτέχνες ψωμολυσάνε και πεινάνε και δεν έχουν αυτό. Δηλαδή, ξέρετε, κάνετε έτσι. Με τις φοβίες και τους φόβους σας καταστρέφετε όλο το πεδίο των τεχνών. Άντε, να σου αγωνιός τώρα εσύ, κυρία ή κύριε, που παρακολουθείς και να πεις ακούω ότι οι καλλιτέχνες θα πεθάνουν στην ψάθα, δεν είναι, δεν είναι. Άσε ότι, ότι είναι ανακατεμένοι και με πρέζες, η μισή είναι έτσι, η άλλη μισή είναι αλλιώς. Ό,τι θέλετε διαδίδουν και έτσι κάνουν το κάθε έτσι, ένα που θα έχει μια έφεση, λέει τι θέλω εγώ σε αυτούς τους χώρους που θα πεθάνουν στην ψάθα. Λοιπόν, και δέχεται να προσετεριστούμε και διάφορες όχι καλές συνήθειες του χώρου που οι καλλιτέχνες έχουν κτλ. Λοιπόν, οι καλλιτέχνες και αυτοί είναι άνθρωποι όπως όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Τώρα, όποιος θέλει να τους κάνει διαφορετικούς, μάλλον κανείς δεν θέλει να τους κάνει διαφορετικούς, οι ίδιοι, οι δήθεν, έχουν μια τάση να θέλουν να είναι διαφορετικοί, οι δήθεν. Οι δήθεν θα κάνουν ό,τι η κεντρικότητα δεν θα μπορούσαν να κάνουν σε ένα πίνακά τους, όταν κάνουν πάνω στον εαυτό τους. Αυτή είναι η δική μου θέση, δεν είναι ανάγκη να... Δεν την αντικειμενικοποιώ ότι έχει δημοσιευθεί σαν μελέτη και είναι έτσι, αλλά εγώ όσο έχω δει δήθεν, είναι... με ό,τι σημείο ακρότητας θα μπορούσε να υπάρξει, βρίσκεται πάνω στην εμφάνισή τους. Ό,τι η κεντρικότητα. Σαν να θεωρούσανε ότι κοιτάξτε με ρε παιδιά, πώς είμαι, σχολιάστε με. Αυτό δεν χρειάζεται φίλε μου, αν είχες έργο, σχολιάζε με το έργο σου. Δεν έχεις έργο, προσπαθείς να σχολιάσουμε σένα με ό,τι κεντρικότητα θέλεις να παρουσιάσεις. Να βάλεις 37 σκουλαρίκια, 62 τατουάζ, να τραβήξεις στραβά 5 μπερέδες στο κεφάλι, να σκίσεις 10 παντελόνια, να τα φοράς μισά, ξέρω εγώ τι θέλεις κανένα. Δικό σου το σώμα, αλλά να ξέρεις ότι και εμείς βλέπουμε και βλέπουμε την αγωνία σου για να μας παρουσιαστείς σαν αστροναύτης που δεν είσαι. Κατάλαβες. Αυτό ενημερώνω, δεν κατηγορώ εσένα, ενημερώνω το κοινό να ξέρει ότι όποιος φωνάζει ότι είμαι γιατρός, μάλλον δεν είναι. Δεν έχει ανάγκη να φωνάξει ένας γιατρός, εδώ είμαι γιατρός. Έτσι δεν είναι. Νομίζω συμφωνείτε. Λοιπόν, φωνάζει κάποιος ο οποίος δεν είναι. Μόνο αυτός έχει κάποιο λόγο
να το διακηρύσει ότι εγώ, άκου τώρα, με κυνηγάνε με το του φέικι όλες οι εκπομπές και, και βαρέθηκα να πηγαίνω να τους δίνω ακροαματικότητα. Τι να πούμε. Τι να πούμε, πραγματικά, ναι, είναι κουραστικό. Έλεγα σε ένα σπουδαστή το απόγευμα, πραγματικά, λέω, είναι πολύ κουραστικό, γιατί το όνομα που μου είπε, δηλαδή, όπου ανοίξω κάπου η τηλεόραση, όλο το βλέπω μπροστά μου, λέω. Λοιπόν, και κουράστηκα πια να τον βλέπω, ναι, γι' αυτό καλό είναι να αποσυρθεί ο άνθρωπος για να ηρεμήσει και λίγο το κλίμα στην τηλεόραση, να μην είναι. Τι να πεις, τι να πεις. Όταν ακούτε τέτοιους ανθρώπους που σας πρίζουν με τα εμένα και εμένα και με ζήτησε η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία, το Λονδίνο και μου προσφέρουν αμύθιτα ποσά για τους πινακές μου κτλ. Δεν έχει πιάσει ο άνθρωπος σίγουρα πινέλο. Δηλαδή μπορεί να κάνει κάτι για και να το διακηρύσει. Έκανα χθες μια δημιουργία και το ήθελαν οι Sotheby's να το πουλήσουν και 5 εκατομμύρια ευρώ. Α, μάλιστα δηλαδή τέτοια πράγματα. Λοιπόν, για να σταματήσει αυτό το μεγάλο κακό που γίνεται μέσα στον χώρο των τεχνών από μερικούς απροσάρμοστους του χώρου ή αδικαίωτους ή ό,τι θέλεις, αναγκάζομαι και εγώ να κάνω μια ενημέρωση στο δικό μας κοινό, το υγείας πιστεύω, ώστε να μπορούν να καταλάβει ο κόσμος ότι οι άνθρωποι που πολύ φωνάζουν ότι είναι και φοβούνται μην ανεβάσουν την ακροματικότητα στον Α ή στο Μέγα, ξέρω εγώ, μάλλον πρόκειται για, ας μην πω το κοσμητικό επίθετο, γιατί θα γίνω κακός πάλι και θα τα βλέπω στο mail. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μπορούμε να δεχθούμε κάποιοι άνθρωποι με κόπους και με χρόνια πάνω σε αυτό το αντικείμενο να το ισοπεδώνουν κάποιοι άλλοι. Και προσέξτε τι είπα προηγουμένως. Το λέω προσωπικά για άτομα τα οποία διεκδικούν να είναι κάτι που δεν είναι. Σε καμία περίπτωση δεν εννοώ κάποιον, επειδή είναι κομβικό σημείο, ο οποίος θέλει, δεν έχει δυνατότητα να σπουδάσει και κάνει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος να ανοίξει βιβλία, να συμβουλευτεί κάποιους, να ρωτήσει, να μάθει, να προσπαθήσει, να είναι σε χαμηλό σημείο και να πει τι μπορώ να κάνω για να ανέβω παραπάνω, το θέλω, αλλά δυστυχώς δεν με βοηθάει η οικονομία μου αυτή τη στιγμή, ή ο χρόνος μου. Λοιπόν, αυτόν προσωπικά να μου το πει εμένα κάποιος, του λέω έλα εδώ στη σχολή να βρούμε τι θα κάνουμε. Κάπου να σε βοηθήσουμε. Δεν το εννοούμε στον, όμως όταν το βλέπεις και σου λέει είμαι καλλιτέχνης διαμετρήματος και του λες τι έχεις, ποια είναι η προϋπηρεσία στον χώρο και σου λέει γενικώς, γυρνάω στην Ολλανδία, πάω μετά πάω στο Λονδίνο, φεύγω στο Παρίσι, εκεί με ζητούσαν μεγάλη χώρη, γκαλερία, αλλά εγώ δεν μπορούσα και μετά έφυγα. Και τι δουλειά έκανες, δηλαδή, τι τελείωσες. Γενικά ήμουνα με μεγάλους καθηγητές, με αυτό πέρασα το εργαστήρι του τάδε, αρχίζει να σοπαριθμεί ονόματα γνωστά τώρα, του Α, του Β, του Γ, του Δ, μαζί τους έμαθα. Μου είπανε ότι, σας δίνω ένα προφίλ για να το ξέρετε, πώς διαχειρίζονται το διάλογο με τον κόσμο. Γιατί αυτό τα έχω ακούσει και εγώ. Α, ήμουνα χρόνια με τον Γάλλο τον αυτόν, μετά 4 χρόνια ήμουνα με τον άλλο τον Άγγλο, κάναμε μαζί εκθέσεις στο Καμερούν, σου πετάνε γενικώς αορίστως έτσι και μετά έρχονται και κάνουν κλήσεις στον αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια ανάγκη να έχουν ένα κοινό, να τους πρίζουν το κεφάλι και να λένε σε χλαμάρες τους και να δίνουν συμβουλές. Λοιπόν, αυτοί είναι εχθροί του χώρου. Γιατί ο κόσμος σχηματίζει μια αρνητική εντύπωση για τον χώρο. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που με αναγκάζει εμένα να βγω έτσι επιθετικά απέναντί τους. Γιατί εμένα δεν με βλάπτουν καθόλου, εμένα προσωπικά σαν φοργία. Αλλά θίγουνε το χώρο. Και ό,τι θίγει το χώρο, εγώ με λίγο ρομπέν το δασόν. Θέλω να υπερασπίζουμε το χώρο που μου αρέσει. Δεν θέλω να μου το μολύνουν κάποια άτομα τα οποία είναι τυχοδιώκτες.
Λοιπόν, επειδή θεωρούμε ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε με όσο προσοχή μπορούμε και όση φροντίδα και ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε, δεν μπορώ να ακούω φωνές κομπασμών και αυτό. Έτσι. Και μην το θεωρήσετε δικό μου πρόβλημα, είναι πρόβλημα του χώρου. Τώρα θα μου πεις εσένα τι σώρισε ο χώρος ως υποστηρικτή δικηγόρο. Όχι, δεν είναι ανάγκη να με στηρίξει, έχω μόνος μου φωνή και μιλάω. Και εξάλλου δεν είπα εγώ σε κανένα κάτσε να ακούσει τι λέω. Όποιος νομίζει ότι τον ενδιαφέρουν οι απόψεις μου και ενημερώνεται και αντίλογο δέχομαι. Εδώ είναι αυτό, εδώ είναι το mail μου και εγώ ό,τι μου πείτε αρνητικό θα καθίσω να το σχολιάσω. Δεν είναι κάτι που λέω η άποψή μου είναι η μόνη και η μοναδική στον κόσμο, σωστή και εγώ διαφυλάσσω το χώρο και το παίζω τροπεοφόρος και αυτά. Όχι. Απλώς όταν εκνευριστώ με κάποιες ασχημόνιες ή κάποιων περιτρεχάμενων γύρω από αυτό το χώρο που δυστυχώς τραβάει αρκετά ψώνια και δήθεν, νιώθω ότι πρέπει να μπουν στη θέση τους μερικά πράγματα για να διαφυλάξω την παρουσία άλλων στον χώρο. Να καταλάβουν ότι ο χώρος δεν είναι σάπιος σε όλο του το φάσμα. Μπορεί να τον κάνουν να φαίνεται σάπιος κάποιοι άνθρωποι σαν αυτούς. Δηλαδή, τι αντίποση θα είχε κάποιος ο οποίος ακούει κάποιον και λέει με κυνηγάει το σύστημα, εβαράει το σύστημα, θα πεθάνω στην ψάθα, δυστυχώς δεν μπορώ. Σου λέει αυτό δεν είναι εργασία, αυτό είναι φρενοκομείο. Στείλω εγώ το παιδί μου εκεί πέρα να σπουδάσει, όχι. Λοιπόν, νιώθοντας ότι απειλείται η υγεία του χώρου, αναγκάζομαι να βγω κι εγώ για να ενημερώσω ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ποτέ κανείς μεγάλος καλλιτέχνης ούτε πείνασε ούτε ζήτησε βοήθεια από κανένα. Από την αναγέννηση ως εκεί, δόξα τω Θεώ του, τους παρακαλούσανε για να έρθουν να κάνουν την τιμή να φτιάξουν έργα. Οι πραγματικοί καλλιτέχνες. Σπανίως, μερικοί πεινούσανε. Ποιοι πεινούσανε, ένας Van Gogh, ας πούμε, που δεν είχε την πρόσβαση στα μέσα. Χρειάζεται να έχεις πρόσβαση στα μέσα. Σαφέστατα και το έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Δεν είναι δυνατόν να φτιάχνεις ένα πίνακα και να μην μπορείς να τον παρουσιάσεις. Είναι και αυτό μια ενέργεια η οποία πρέπει να τη μάθεις, αγαπητέ καλλιτέχνη. Όταν φτιάχνεις πίνακες και είναι καλή, πρέπει να έχεις και τη δυνατότητα και το λέω με χιούμορ καμιά φορά και αφού να ρίξουμε απέναντι, εάν φτιάχνει ωραία γαλακτομπούρεκα, αλλά δεν έχει φροντίσει να το μάθει η γειτονιά, θα του μείνουν να τα φάει ο ίδιος γιατί θα σκάσει στο τέλος. Λοιπόν, αν φτιάχνει κάτι ωραίο, πρέπει και τον τρόπο να φτάσει στα αυτιά του κόσμου, στα μάτια. Λοιπόν, δυστυχώς, ο Van Gogh, παρόλο ότι ο αδερφός του ήταν άνθρωπος των τεχνών και εκείνος και είχε μαγαζί που πουλούσε πίνακες, δεν μπορούσε να το βοηθήσει επαρκώς. Ή, αν το πούμε σωστότερα, προηγείτο κατά πολύ της εποχής του Van Gogh και δεν τον κατάλαβε το κοινό, τον νόμιζε ότι είναι περιθωριακός, ενώ έκανε δουλειά και την αγαπούσε πολύ. Αυτός δεν ήταν δήθεν. Δήθεν γνώστη της τέχνης ήταν το κοινό αυτή τη στιγμή. Τώρα, και για να τα πούμε πάλι και να ανακεφαλαιώσουμε λιγάκι. Δήθεν, ποιος είναι τελικά. Ο καλλιτέχνης και αυτοί που λένε για την τέχνη. Όχι καλέ. Η λέξη δήθεν αφορά ολόκληρες κοινωνίες. Τι πάει να πει αυτό. Εμείς λόγω χάρη θα μπορούσαμε να είμαστε δήθεν σχολή. Θα μπορούσαμε να είμαστε μια δήθεν σχολή που μαθαίνει. Υπάρχουν και δήθεν σχολές. Και αν υπάρχουν δήθεν σχολές. Πολλές. Σε όλο τον κόσμο. Δήθεν κοινωνίες. Δήθεν κοινωνίες. Μπορεί να υπάρχουν και δήθεν κοινωνίες. Δήθεν διοικήσεις. Εκεί πέρα πιάνουμε φλέβα χρυσού. Δήθεν πολιτικοί που θέλουν το καλό του κόσμου και σφάζονται ένα μεταξύ τους ποιος θα ρίξει τον άλλο την καρέκλα για να μπει ο ίδιος και σου φωνάζει ότι το κάνω για το καλό σου γιατί δεν μου κάνει αυτός και να φύγει εκείνος να μπω εγώ αυτός τι είναι καλός άνθρωπος
θα μπορούσα να πω να μιλάω ώρες για τους δίθεν προστάτες που μας προστατεύουνε. Να μην πω και ακόμα χειρότερα, γιατί όχι τη φοβάμαι εισαγγελίες και τα λοιπά. Θα μπορούσα να πω όμως, έτσι, γιατί ξέρετε δεν μπορώ να τα μασάω. Είχα ξαναπεί στη σεβαστή μου εκκλησία, η οποία δεν είναι κόσμια αλλά υπουράνια και κατηχεί το κοινό και το φοβίζει με το να μην πάει στην κόλαση και το φροντίζει όσο μπορεί και που σκίζεται για το καλό μας και για την υγεία του χώρου, ας ακούσει και μια άλλη άποψη μια φορά. Ας μην τη γλύφουν όλοι, εγώ δεν έχω ανάγκη να τη γλύψω. Το χρέος το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή και είναι αναγνωρισμένο ότι η Ελλάδα περνάει μια οχταετή κρίση. Δεν είδα την Εκκλησία να βοηθήσει στην κρίση αυτή. Θα μου πεις γιατί να βοηθήσει. Γιατί ξέρω ότι έχει μια τεράστια εκκλησιαστική περιουσία. Και ξέρω ότι ο άνθρωπος ο οποίος στο όνομα του οποίου μας κατηχούν λέγεται Χριστός, δεν τον θυμάμαι να είχε κανένα περιουσιακό στοιχείο, μεγάλο ή μικρό, ξέρω εγώ. Κάπου τα βάζε λέει με τους τελώνες, με τους φαρισαίους και έλεγε ο τελώνης, λέει, για να γίνει, να πάει στον παράδεισο, είναι σαν να περνάς μια τρίχα, μια βελόνα μέσα από τα χέρια και να τη βρεις. Η εκκλησιαστική περιουσία, η οποία μάλιστα λέει, αποκτήθηκε και από τους Τούρκους που τους έδωσαν προνόμια και θα μπορούσαμε να έχει βοηθήσει να αποπληρωθεί ένα μέρος του χρόνου την εκκλησιαστική περιουσία. Δεν την είδα την εκκλησία. Για μένα δίθεν εκκλησία λοιπόν. Να μην την προσομοιάσω, γιατί κάνω και στην ιστορία τέχνης λέμε για τον Πάπα που έδινε συγχώρο χάρτια για να συγχωρωθεί η ψυχή. Άλλος δίθεν εκείνος. Λοιπόν, επειδή κάποιοι πρέπει να πάψουν να μπορούν να μιλάνε καμιά φορά με τη γλώσσα της όποιες αλήθειες νομίζουν ότι κρύβει ο λόγος τους και δίχως φόβο, και επειδή κάποτε με αφόρησε και ένας παπάς γιατί του είπε ότι κρατάς, ένας Μητροπολίτης στη Νέα Σμύρνη μάλιστα, δεν κρύβω και το. Από τους 5 ορόφους που δόρισαν, οι 4 χρησιμοποιήθηκαν και ο 5ος ήτανε «Θεέ μου βοήθα» γιατί ήτανε. Έκρινε ότι έπρεπε να με αφορήσει, ως το αναφόρησα κι εγώ και είμαστε πάτσι. Λοιπόν, ότι να δίνω, τώρα κάποιος θα μου έλεγε «Μα δίναμε γεύματα καθημερινώς». Γεύματα από έρανο που μάζευες από τα δικά μου λεφτά και τα δίνες εσύ, δεν το θεωρώ μεγάλη προσφορά, γιατί δεν είναι τα δικά σου χρήματα. Εγώ θα ήθελα η Εκκλησία να μπορέσει να βοηθήσει στην αποπληρωμή του χρέους. Εκεί θα με έπειθε λιγάκι, όχι για ό,τι πιστεύω, αλλά θα έλεγα μπράβο της. Να μια ενέργεια. Αυτά και για τα ποια δίθεν υπάρχουν. Δεν είναι λοιπόν σε ατομικό επίπεδο, όπως βλέπετε, δίθεν κυβερνήσεις που θα βοηθήσουν τον κόσμο και βγαίνουν και τις βλέπουμε να έρχονται, να παρέρχονται και αυτοί να βγάζουν λεφτά στα εξωτερικά και να πλουτίζουν και να βλέπεις ότι όλοι να έχουν κάνει περιουσίες και να γίνεται η λοβιτούρα η μία πάνω στην άλλη. Τι είναι δίθεν ανθρωπιστής και αλληλέγγυος αυτός. Από ποιο κόμμα και αν πέρασε. Εγώ δεν θυμάμαι ακόμα κανένα, τουλάχιστον δεν έχω ζήσει κανένα τέτοιο διαμέτρημα να το δω. Λοιπόν, όλοι για λίγους μήνες μπορεί να ήταν καλοί, αλλά μετά η κουτάλα. Λοιπόν, επειδή θα θέλαμε μερικοί άνθρωποι να πολεμήσουμε αυτά τα πράγματα, όσοι ακούτε αυτά τα
ηχηρά λόγια και αν δεν φοβάστε ότι θα μπλέξετε άσχημα, γιατί ίσως κάποιοι, αλλά για μερικούς ανθρώπους είναι καλύτερα να έχουν ευθύτητα και να λένε τα σίκα σίκα, δεν βαριέσαι. Γιατί εξάλλου ποιος θα πολεμήσει το σύστημα αυτό που υπάρχει. Αν εμείς είμαστε φοβισμένοι, οι άλλοι δεν βαριέσαι, θα το κάνουν άλλοι, οι πολιτικοί και το χαβά τους. Η ιστορία λέει ότι κάποιοι ρωματικοί επαναστάτες υπήρξαν μόνο και άλλαξαν κάπως τη ροή του κόσμου. Δεν με χαλάει να είμαστε ένας από αυτούς. Μπορούμε όλοι μαζί, μπορούμε. Ελάτε μαζί να κάνουμε κάποια πράγματα για να αλλάξουμε κάποιες, έτσι έλεγα, αλητίες του χώρου. Μη σας φοβίζουνε. Κανείς δεν θα σας πειράξει. Μπορεί να σας τρομοκρατήσουν καμιά φορά και είναι μέσα στο σύστημα κι αυτό. Αλλά δεν μπορεί η δήθεν κάθε μορφής να χαμηλώνει την ποιότητα ζωής των άλλων. Εκεί είναι το θέμα. Δεν είναι ότι μου χαλάνε κάτι εμένα από το αν θα είναι καλή η σούπα που θα φάω. Δεν μου χαλάνε τίποτα τέτοιο. Χαλάνε τη γενικότερη εικόνα της χώρας που ζω. Και ειδικότερα, επειδή είμαι σε ένα τομέα, κάνουν κακό στο χώρο που ζω και που εργάζομαι. Γι' αυτό, αφού θέλουν μάχη, ο καθένας έχει τα όπλα του. Εκείνοι έχουν τα δικά τους και εμείς τα δικά μας. Όσοι θέλετε, είστε μαζί μας και δίνουμε μαζί τη μάχη. Να πω μια καλησπέρα επίσης στην Αγγελική Τριανταφύλου. Καλησπέρα, Αγγελική. Από ΣΑΜ, σπουδάστηρη της σχολής επίσης, στο εξ αποστάσεως μάθημα. Καλησπερίζω επίσης και τη Χρυσούλα Σταμάτη, που είναι κοντά μας, η οποία μας καλησπερίζει και εκείνη, και τη Μένη Χαλέμπα, που λέει καλησπέρα από τη Βόρεια Εύβοια. Ευχαριστούμε όλη την ωραία παρέα και όλους αυτούς οι οποίοι είναι, δεν είναι σήμερα εδώ μαζί μας, αλλά θα είναι τις επόμενες μέρες. Υπενθυμίζω, γιατί πρέπει να κλείσουμε, να μην σας έχω και σε απεριόριστο χρόνο, ότι θα ήθελα το μεθεπόμενο Σάββατο να μπορούμε να είμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε. Μην το ξεχάσετε. Χρειαζόμαστε. Δεν πρόκειται να κάνουμε να πάρουμε όπλα και καλάζνικοφ για να βγούμε να χτυπήσουμε κάτι. Ο λόγος μας αρκεί. Ο λόγος μας όταν είναι στρωτός, ευθύς, ειλικρινής και στοχεύει σε τι θέλουμε και δεν απειλούμε κάποιον ούτε να τον τραυματίσουμε ούτε να του κάνουμε, αλλά λέμε τις ανάγκες του χώρου μας, είναι υποχρεωμένοι όλοι να μας ακούσουν. Αλλά αλλιώς είναι να το λέει ένας, αλλιώς είναι να το λέει μια ομάδα, η οποία είναι συγκροτημένη, είναι, ξέρω εγώ, σύλλογος, είναι σωματείο, είναι και στα υπαράσταση και καταγγέλει, είναι αλλιώς. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν και επειδή είπα σήμερα θα πω κάτι, όποιος θα ήθελε να είναι μαζί μας, να έχει και κάποιες απόψεις που θα ήθελε να διορθωθούν, κάποιες προτάσεις, δηλαδή τι τον ενοχλεί σε αυτό το πράγμα, για να δούμε, να τα ιεραρχήσουμε και εμείς, να βάλουμε κάτω για να δούμε από πού πρέπει να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα. Πάλι μαζί είμαστε, πάλι την άλλη Παρασκευή όπως είπαμε, θα είμαστε την ίδια ώρα με θέμα καλλιτέχνης και όραμα, στόχος όραμα. Θα το αναλύσουμε αυτό, να δούμε πόσο παίρνω ευχάριστο από τη Δέσποινα Καρ. Θα είμαστε εκεί το επόμενο Σάββατο με χαρά και δική μας χαρά, Δέσποινα, και τη μαμά σου μαζί. Και καλησπερίζω και τη Μαρία Χαρκούτση που είναι μαζί μας λίγο στο τέλος τώρα που λέμε καλησπέρα, αλλά είναι, επειδή είναι μόνιμη στην παρέα μας,
χαιρόμαστε που τη βλέπουμε, ευχαριστούμε για τις καρδούλες που πεθάνε. Μας κάνετε να χαιρόμαστε και να πιστεύουμε ότι κάτι θα βγει από όλη αυτή τη συνάντηση που έχουμε. Ήδη αυτή είναι η 47η έτσι, φιλική παρέα, φορά δηλαδή που βρισκόμαστε, η οποία 47, 4, 40, 40, 10, 11 μήνες, πάμε για 11, είμαστε στον 11ο μήνα της παρέας μας. Οπότε, 10, 4, 12ος μήνας. 12ος μήνας, 13ος μήνας. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και για τη σημερινή βραδιά. Σήμερα μπορεί να ήμουν λίγο πιο, έτσι, όχι ευπρεπής. Παρ' όλα αυτά δεν ζητώ συγγνώμη, διότι δεν, ίσως θα μπορούσα να είμαι πιο ήπιος, αλλά ξέρετε, για κάποιους ανθρώπους δεν χρειάζεται να είσαι και πολύ πιο ήπιος. Είσαι και λίγα, θεωρώ ότι λέμε. Θα έπρεπε να τους προσβάλλεις και λίγο παραπάνω ή κάπως να τους βάλει πιο καλά στη θέση τους, για να μην έχουν μονοπόλιο τους χώρους της, του Λαλίν, που βγαίνουν και λένε πράγματα που ούτε οι ίδιοι καταλαβαίνουν τι λένε. Γι' αυτό όταν κάποιος κάνει κακό, δεν θεωρώ ότι το προσβάλλεις όταν υπερασπίζεσαι το χώρο και τις αλήθειες του χώρου και αυτές τις αλήθειες που άλλοι τις μεγαλούργησαν, άλλοι μεγάλοι, Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, Μιχαηλάγγελος και μέχρι Πικάσο, αυτού τους σουρεαλιστές, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, Μονέ, Μανέ, είναι τραγικό, ας πούμε, δηλαδή να έχεις μια τέτοια υποδομή και σχέση με τις τέχνες και να βρίσκονται κάποια χούφτα ανθρώπων οι οποίοι να διασπείρουν συνεχώς ότι για όλα αυτά είναι άλλοι εκτός από αυτούς. Και σας είπα, δεν λέω ότι δεν υπάρχει σύστημα το οποίο οδηγεί πράγματα. Υπάρχει και είμαι εναντίον αυτού του θέματος. Είπα όμως ότι δεν δέχομαι προκαταβολικά να ισχυρίζει ότι θα με φάει το σύστημα και γι' αυτό δεν έχω τη θέση που θα μπορούσα να έχω γιατί με έχει φάει το σύστημα. Η άποψή μου είναι ότι κανείς μεγάλος καλλιτέχνης δεν χάθηκε ποτέ. Εξαίρεση, λίγο θα βάλω το Van Gogh μόνο. Και στις καλύτερες περιπτώσεις και στατιστικά δεν υπάρχει ποτέ 100% επιτυχία κάπου. Όλα έχουν και τις εξαιρέσεις τους. Και ο Van Gogh ήταν μια εξαίρεση και πολύ Van Gogh ακόμα. Εντάξει. Αλλά οι καλοί καλλιτέχνες ποτέ δεν χάνονται. Οι καλοί γιατροί ποτέ δεν χάνονται, οι καλοί μηχανικοί ποτέ δεν χάνονται, οι καλοί άνθρωποι ποτέ δεν χάνονται, οι γεωργοί δεν χάνονται, όλοι οι άνθρωποι, οι καλοί, οι προοδευτικοί δεν χάνονται, τον αντίον μια μερίδα άλλων ανθρώπων που θέλουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να τραυματίζουν τους άλλους με λόγο και με έργο, νομίζω ότι χρειάζεται και εμείς να πάρουμε τη θέση μας και να τους βάλουμε εκεί που αξίζει, δηλαδή στη θέση υπερασπιζόμενοι και μόνο το χώρο που εμάς μας κάνει να νιώθουμε καλά. Ευχαριστώ και πάλι, καληνύχτα σας. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Με πολύ αγάπη. Γεια σας.